Όλο και λιγότερα είναι τα προϊόντα που η κάθε νοικοκυρά πλέον βάζει στο καλάθι της όταν βγαίνει για ψώνια, αφού από τη μια οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και από την άλλη οι υψηλές τιμές κάνουν απαγορευτική ακόμα και τη σκέψη για αγορές ανάλογες με αυτές των προηγούμενων ετών. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται στη λύση του μπαχτσέ ή, αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος, στη χρήση του μπαλκονίου προκειμένου να φυτέψουν κάποια ζαρζαβατικά και φρούτα, ώστε τα ψώνια που θα πρέπει να κάνουν να είναι όσο το δυνατόν πιο λίγα. Ναι, έτσι. Οι τιμές αναφορικά με τα προϊόντα πώς σας φαίνονται? Ακριβά όλα. Ναι, ο κόσμος δεν έχει δουλειά, δεν έχει λεφτά, αυτά. Και εσείς από την πλευρά σας τι κάνετε γι' αυτό? Προσπαθείτε να παίρνετε όσο το δυνατόν λιγότερο ή βρίσκετε και άλλες λύσεις? Για άλλη πιο καλύτερα μαγαζί που πιο φτηνό πολλά. Σούπερ μάρκετ αυτό. Ψάχνετε δηλαδή πάρα πολύ? Πάρα πολύ ή πιο φτηνό. Ναι, εννοείται αυτό. Δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σκέψη. Οι τιμές αναφορικά με τα προϊόντα πώς σας φαίνονται? Πώς να μου φαίνεται, όλα είναι πανάκριβο, όλα είναι... Και ειδικά άμα είσαι και παιδί. Τι κάνετε γι' αυτό? Εγώ τίποτα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως, πολλοί πολίτες φυτεύουν διάφορα προϊόντα, ακόμα και στις γλάστρες και όλα αυτά, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Το έχετε δει εσείς αυτό και το σκέφτεστε κιόλας? Ναι, φυσικά. Γιατί όχι? Ειδικότερα αν υπάρχει χωριό όπου υπάρχει και ελεύθερος χώρος για να γίνει ένας μπακτσές. Ναι, βέβαια. Έχει η μαμά μου, η πεθερά μου. Κάνω. Άρα λοιπόν έχετε μπει και εσείς σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάω. Και από τα σούπερ μάρκετ τα μπακάλικα, τι είναι εκείνο που προτιμάτε να ψωνίζετε? Δηλαδή κάποια έτσι, φρούτα, κάποια... Σε τι αρκείστε? Ειδηγινείς, χυμούς, τέτοια. Και ό,τι πιο φθηνό. Ναι, εννοείται. Όσο περνά ο καιρός και όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, όλο και λιγότερα είναι εκείνα που βάζει ακόμα και απαραίτητα αγαθά η νοικοκυρά στο καλάθι της. Ισχύει? Δεν νομίζω. Τώρα το καλοκαίρι έχουμε ξεχαστεί. Τώρα που Σεπτέμβριο δεν ξέρω άμα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά... Όλο αυτό όμως το διάστημα που πέρασε πέρα από το καλοκαίρι. Εντάξει, λίγο δυσκολεύτηκα τα πράγματα, λίγο. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει πολλής κόσμος που αρκείται απλά στα απαραίτητα και κάνει και μια πολύ καλή έρευνα αγοράς πριν ακόμα τα αγοράσει. Οπωσδήποτε. Αυτό κάνουμε όλοι. Εσείς έχετε σκεφτεί αν δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ίσως να στραφείτε να κάνετε κάποια άλλη κίνηση? Πολλοί είναι αυτοί που βάζουν ακόμα και διάφορα ζαρζαβατικά, ακόμα και στα μπαλκόνια τους προκειμένου. Τα έχουμε, δεν χρειάζεται. Τα έχουμε αυτά. Ειδικά ναι, όταν έχετε και χωριό. Ναι, έχουμε και η γιαγιά μας προμηθεύει. Οπότε δεν. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα προς το παρόν. Άρα λοιπόν για φρούτα και ζαβατικά δεν ψάχνετε και τόσο στην αγορά όσο ψάχνετε για κάτι άλλο? Ναι, ακριβώς. Για ρούχα, τώρα αρχίζει η σχολική χρονιά, διάφορα για τα παιδιά, αυτά. Και από τα υπόλοιπα αγαθά που αρκείστε όταν αγοράσετε στα σούπερ μάρκετ? Ό,τι έπαιρνα κάθε φορά. Τα απαραίτητα και κάτι παραπάνω, μα έχει προσφορές πιο πολύ. Όσο περνά ο καιρός και όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, όλο και λιγότερα είναι εκείνα που βάζει στο καλάθι της νοικοκυρά αναφορικά πάντα με τα απαραίτητα αγαθά. Τίποτα δεν μπορείς να βάλεις, τι λιγότερα, τίποτα δεν μπορείς να βάλεις. Για ποια λιγότερα μιλάς? Δηλαδή οι τιμές είναι τόσο πολύ τσιμπημένες ή είναι και λίγα τα χρήματα? Τα χρήματα είναι λίγα. Οι τιμές γενικότερα πώς σας φαίνονται? Καλές είναι, αλλά όποιος βρει βαράει, εκμεταλλεύεται. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Υπάρχουν άτομα τα οποία φυτεύουν ακόμα και κάποιο είδος ζαρζαβατικό στο σπίτι τους, στο μπαλκόνι, στους μπαχτσέδες, προκειμένου να παίρνουν από εκεί. Εγώ είμαι στο χωριό και έχω τον μπαξέ μου, δεν αγοράζω τίποτα. Αποφεύγω να αγοράζω. Να τώρα μόνο καφέ ήρθα, πήρα κάτι απαραίτητα. Ούτε στο μανάδι βγαίνω, ούτε στα σούπερ μάρκετ βγαίνω. Τα απαραίτητα. Φυσικά εδώ δεν μιλάμε για έναν απλό περιορισμό των αγορών, αλλά ακόμα και για στέρηση σε πολλές περιπτώσεις προϊόντων απόλυτης ανάγκης. Ενώ το καταναλωτικό κοινό, θέλοντας και μη πλέον, στρέφεται σε άλλο είδους λύσεις, οι οποίες θα μειώσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.